Καλησπέρα σε όλους τους θεατές μας. Άλλη μια βραδιά, Diablo 2. Θα ξεκινήσουμε απλά και όμορφα. Θα μας πείτε εάν ακουγόμαστε καλά, να λύσουμε όλα τα τεχνικά προβλήματα και θα δούμε όλο το Act 1, αν όχι και το Act 2. Απλώς να σημειώσουμε εδώ πέρα την ανάλυση και τη λεπτομέρεια στους χαρακτήρες, έστω και αν είναι η ανδροπρεπής αμαζόνα, τουλάχιστον στο πρόσωπο και στους τετρακεφάλους. Η έξω μοίρα φαίνεται πολύ όμορφα. Βλέπετε και τις λεπτομέρειες της πανοπλίας. Να προχωρήσουμε όμως με τον βάρβαρο. Να σημειώσουμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ ομαλή η τεχνικά αλφα. Δεν υπήρξε κανένα bug και κανένα crash. Χαιρετίζουμε και τους φίλους που έρχονται σιγά σιγά στο stream. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά κάνοντας ορισμένα κουστάκια ή φαρμάροντας, όπως λέτε εδώ, μέχρι να αποκτήσουμε αρκετό κόσμο ώστε να παρακολουθήσει. Ο βάρβαρος που έχουμε φτιάξει είναι ένας κλασικός βάρβαρος. Επειδή υπάρχει κάποιο περιθώριο στην πέτα και δεν είναι στην αλφα ούτε καν πέτα, θα παίξουμε με στόχο να φτάσουμε στο level 18 στο act 2. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε στο level 30 εκτός αν παίξουμε players 8. Οπότε μάλλον θα παίξουμε ένα concentrate build. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό να παίξουμε και με Frenzy Build. Θα δούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα μπότες οι οποίες να μας κάνουν να τρέχουμε γρήγορα. Αλλά θα το παλέψουμε. Για τους στόχους του stream έχουμε κάνει τον Dawn of Evil και δεν έχουμε κάνει τα υπόλοιπα quest. Επομένως θα ξεκινήσουμε κλασικά και όμορφα. Have just reported an abomination in the monastery graveyard. Apparently, Andariel. Πάμε για την Blood Raven. Thank you.
Καλωσορίζουμε τον είδωλο στην παρέα μας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είχα προχωρήσει αρκετά το χάρτη μου να φτάσω μέχρι και το μοναστήρι, χωρίς όμως να έχω κάνει τα quest. Να κάνουμε τα quest γρήγορα, να δούμε παλιές γνώριμες φάτσες. Show me death head on. Join my army of the dead. Αυτό μπορεί να κοστίσει κιόλας αρκετά από το κρατήσω. Χαιρετίζουμε τον Μάικ. Καλησπέρα, καλησπέρα. I can hardly believe that you've defeated Bloodraven. Though she was once my closest friend. I pray that her tortured spirit remains banished forever. Inner Sight και Cold Arrow. Μια χαρά. Μπορώ να τις βάλω και το ξάκι, το οποίο δεν έχω αγοράσει. Μπορώ να τις αγοράσουμε κάτι όμως για να ανεβάσουμε. It is clear that we are facing an evil difficult to comprehend, let alone combat. There is only one Haradrim sage, schooled in the most arcane history and lore, who could advise us. His name is Deckard Cain. You must go to Tristram and... Wap, wap. Σημειώσουμε ότι μόνο Αμαζόνα, Βάρβαρος και Σόρσερες είναι ανοιχτοί για αυτήν την αλφα, η οποία διαρκεί μέχρι και αύριο, 11 Απρίλη, για όσους δουν το βίντεο μεταγενέστερα. Faster Hit Recovery, το προτιμώ. Έχουμε ένα Maze και δεν έχουμε αυτό ότι ανήκει σε Dagger Class, όχι Sword. Θα κρατήσουμε το κάπου που έχουμε. Θα δώσουμε κάτι τι στην Μισθοφόρα Rogue. Συνήθως στους mercenaries δίνουμε μαγικά, π.χ. τέτοια αντικείμενα,
της δώσουμε ένα τέτοιο. Αν δεν το χωράει, πρώτον του. I'll put that to good use. I'll put that to good use. Και άμα ψοφήσει, ψόφισε. I'll put that to good use. Για πάμε για το gain. Για πάμε για το gain, κανονικά πρέπει να πάμε από εκεί που ήμασταν. Cold Plains, πάμε Stonyfield. Μετά περάσουμε ένα υπόγειο πέρασμα για να θεθούμε Darkwood για να πάρουμε τον πάπυρο που βρίσκεται δίπλα στο Tree of Inifus. Και αφού το κάνουμε αυτό, ξαναγυρνάμε πίσω στο Stonyfield που βλέπουμε τα Cairnstones. Παίζεται πολύ 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 όμορφα μετά τον Diablo 3. Πρέπει να πάμε πίσω στην Ακάρα, ας κάνουμε ένα teleporter. Το animation είναι smooth, γραφικά είναι πολύ καλά. Δεν έχουμε το dialogue εδώ πέρα. Okay. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία. Αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε για την Αμαζόνα. Όχι ότι έχει πάλι σημασία, γιατί θα διαγραφούν όλα. Αυτή παίρνει μόνο τόξο. Οπότε τι κάνουμε. Μπορούμε να πάμε στην... στο private stash και έχει το personal, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, και έχει και το shared. Μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα. Να βάλουμε και το skull. Πάμε Stonyfield. Στο Stonyfield ξέρω που είναι οι πέτρες, θέλω να πάμε να δω αν μπορούμε να βρούμε τον τόμο. Τον τόμο ο οποίος μας δίνει πληροφορίες για την Countess. Να σημειώσω ότι μου άρεσε πάντα να ήταν το Death Animation των Rangers. Πετύχαμε ένα ring. That the Countess, who once bathed in the rejuvenating blood of 100 virgins, was buried alive. And her castle, in which so many χαιρετίζουμε τον Πασοκάρα. Καλησπέρα και στον Πέ του Πασοκάρα. Παίρνουμε και παραγγελίες για το άμα θέλει να ακούσει κάτι να λέμε. Είμαι πολύ περίεργος, δεν πήγα στην Countess, είμαι πολύ πολύ περίεργος να δω πώς είναι η όλη απόδοση της ατμόσφαιρας. Ήταν απόκοσμη στο πρώτο Διάβλο, το οποίο στις στα μοντέρνα συστήματα, να δώσουμε το shot που δύο του τέσσερα. Put that to good use. Κακό. Φαίνεται κάπως έτσι.
Λοιπόν, το κόλπο της Kenstones είναι να της βαράς στην τύχη. Δεν έχει νόημα. Να σημειώσω ότι γραφικάρες πάει γελαδίτσα. Ο λόγος ο οποίος παίρνω ταμπού είναι επειδή ξέρω ότι τα χρησιμοποιεί η Mercenary. Μήπως και μου δώσει κάτι καλύτερο. Όπως αυτό για παράδειγμα. Άρε Κρίς, βολτίσουμε να πάθεις. Το inventory παραμένει το ίδιο, ναι. Η μόνη διαφορά που έχει αλλάξει είναι το gold. Auto loot. Αλλά ναι, έχει αρκετό ποδαροδρόμο. Νομίζω η κατάληξη του Wirt ήταν μια δικαίωση για όσους παίζανε Diablo 1. Θέλω να δω εάν τον κάνω loot, εάν θα φύγει το πόδι το ποδό. Και όμως έφυγε. Deckard Cain, fly to safety. Deckard Cain, you've got to get out of here. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο απαλό γίνεται, κύριε Τσόκ. As a token of my gratitude, I will regrettably. Good evening. Το μέλλον σου είναι να πεθάνεις από μια πεταλούδα. Μπορώ να δω το μέλλον. Greetings. Φαίνεται όμορφο το witch leg. Εάν δεν είσαι σίγουρος ποιο αξίζει περισσότερο, πας για αυτό που κοστίζει περισσότερο. Λοιπόν, κρατάω αυτά τα potions για την Andariel, γιατί όπως είχα πει και χθες, η Andariel έχει πάρα πολύ μειωμένα στατιστικά στο resistance, όχι στατιστικά, στο
στο fire, ακόμα και στην hell επίπεδο δυσκολίας, έχει μείον 75% fire resistance. You have risked your life to rescue Kane. For that we thank you. Run away. Sorry, έπεσε και το μικρόφωνο. A gift for you. Νομίζω μου δώσε ένα ring ως αντάλλαγμα, το οποίο... τα creating και dexterity. Για να δούμε. When I fled the monastery, I left me... Λοιπόν, πάμε Countess. Να σημειώσουμε ότι είμαι λίγο παραπάνω level από ό,τι θα αναμενόταν, διότι έπαιζα για players 8 όταν προετοίμαζα το χαρακτήρα για το stream. Συνήθως level 14 είναι το ιδεατό για να είστε στην Undariel, με ζόρι βέβαια, αλλά γίνεται. Νομίζω ότι ίσως να στακάρουν τα potions στην τελική έκδοση. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, με ρώτησε ο Πασοκάρα στο forum, εάν νομίζω ότι είναι ο Πασοκάρα, για τα γραφικά. Θα ήθελα να δώσετε λίγη βάση στις φωτοσκιάσεις. Έχουμε τον Πυρσό και κοιτάξτε πώς, ανάλογα που μετακινείται, σκιάζεται. Και αυτό γίνεται ανάγλυφο και σε άλλα σημεία, θα σας δείξω τώρα. Εδώ είναι τα πρώτα καλά φαρμαρίσματα. Θυμάμαι τα κόσματα. Οχ! Είδα set item. Ναι. Σίγουρα είναι, δεν θυμάμαι. Δεν θέλουμε βλακίες τώρα. Το Inferno. Να αρχίσουμε άμα... Λοιπόν, αλλαγή. Τα set items και γενικά έχουν αλλαγή στο art και φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση και στο μοντελάκι. Εντάξει. Day one purchase. I am overloaded. Να, για παράδειγμα, εδώ πάμε σε mode nitro. Βλέπετε ότι είναι στενταράκι, εντάξει, υπάρχει ένα σχετικό light radius και πάμε εδώ στο mode, όπου βλέπετε ότι ανάλογα με το που είμαστε, ο χαρακτήρας φαίνεται ότι οι σκιές των κεριών πάνε αλλού. Το ερώτημά μου είναι, αυτό δεν μπορούσαν να το σκεφτούν για τον Diablo 3. Εδώ παίζει πολύ πράγμα, διαμαντάκια. Εντάξει, δεν έχει και πολύ νόημα το looting, γιατί όλα αυτά θα διαγραφούν αύριο μεθαύριο, αλλά η ψυχή του ψυχαναγκαστικού, αχ, καλό, υπαγορεύει άλλα. Βλέπουμε εδώ πέρα τους ποετίστας και πώς μας πρίζουν για το ποέ, ενώ παίζουν Diablo 2, δηλαδή ήμασταν κύριε Τσόκ. Πώς φαίνεται ένα αγνό παιδί των αρπιτσιών. Βλέπετε κιόλας πώς αλλάζει ο φωτισμός, δηλαδή πιο σκοτεινό σχεδόν αυτά, και βλέπετε όταν έχει περισσότερους πυρσούς. Γενικά από μόνο του αυτό είναι άκρος ενδιαφέρον. Άμυλο ότι θα πάρουμε, το Wolfhead δεν έχει νόημα να το πάρουμε παρά μόνο για πούλημα, οπότε ας το αφήσουμε. Μπορεί να μου κάνει τη χάρη ένας και να μπει στο Areat Summit, αν υπάρχει ακόμα, υπάρχει, αλλά θα είναι σε
ελιπέστατη έκδοση και απλώς να μπει στα items Rune Wars, να δούμε μήπως από τα runes με τα runes τα οποία θα ρίξει η Countess θα έχουμε ένα runework το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε. Κάνω μερικές παύσεις γιατί διαβάζω ταυτόχρονα και το chat. Έχει shift. Και βλέπεις τα comparisons. Κύριε Τσόκ, ξέρετε ότι αγαπάμε ποέδιο και εννοείται ότι θα παίξω. Μην ανησυχείτε. Και μάλιστα ήταν και πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Μπορώ να πω ότι είναι family του Diablo 2 όπως το βλέπουμε τώρα το ΠΟΕ, δηλαδή πλησιάζει και στα animations, έχει... Είναι on the fly Πασοκάρα όπως ανέδειξε σωστά με τον προβληματισμό σου, απλώς δεν το κάνουν σε hover αυτόματα για να μην μπουκώνει το επισκύριες. Νομίζω είσαι ήδη λίγο πιο ευχαριστημένος από αυτό πιστεύω έτσι. Τι overburden είσαι εδώ πέρα, μόνο potions έχεις. Λοιπόν, ας βάλουμε τα minor, δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, στον Skull, στα πρώτα, να πάμε και το Town Portal, στα πρώτα, στα normal επίπεδα, αυτό είναι ένα απλό levelάκι, φαίνεται δηλαδή που θέλετε να πάρε. Στο Nightmare και μετά στο Hell αυτά είναι λίγο πιο δεδαυλώδη και φυσικά τα Champion Monsters ή Champion Packs δίνουν και παίρνουν, δεν είναι ότι είναι ενώ. Λοιπόν, φτάσαμε μάνι στο level 5, εδώ θα έχει gold παντού. Το οποίο κλικ ένα-ένα παλαιότερα. Για τον Νίτρο αυτά. Μια σύγκριση. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε τώρα ακριβώς όπως το θυμόμουν. Ακριβώς έτσι είναι όλο ίδιο. Δεν θυμάστε πριν 20 χρόνια. Θα κάνει auto pick, όχι. Heavy boots αυτά τα παίρνουμε γιατί μπορεί να έχουν run. Και οι rune είναι πάρα πολύ ωραίοι. Αλλά είναι τα rally tall δεν είναι στην αρχή. Δεν νομίζω να έχει καμιά καλή reward. Δεν πειράζει.
Επειδή με τσίπης και ξέρω ότι έχω ήδη ανοίξει ένα Town Portal, θα γυρίσω πίσω. Προφανέστατα δεν θα ανοίξω κι άλλο. Well done, my friend. Come. Ένα heal. Amulet of Greed. Δεν χρειαζόμαστε gold. Άχρηστο πράγμα είναι. Τα town portals κοστίζουν λεφτά. Όντως, αναχρονισμός, ε. Και τα runes πρέπει να γίνονται stack, να το πούμε αυτό εδώ, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε για το Horadric Malus και έπειτα Andariel. Έχω κλέψει όπως σας έχω πει, οπότε πάμε στο Outer Cloister απευθείας. Λίγα bugs. Πάω λίγο πίσω για να δείτε απλώς την είσοδο του μοναστηριού. Γραφικάρες, να τα λέμε αυτά. Εδώ θα δυσκολέψει λίγο το παιχνίδι, θα ζωρίσουν τα πράγματα. Ελπίζω να μην γίνουν πολύ μεγάλες ρόμπες. Rejuvenation. Ακριβώς όπως το θυμάστε. Όλα για τον Ήτρο γίνονται. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πήκα λίγο στην επόμενη περιοχή, αλλά δεν προχώρησα, το πόσο μαθρύλα και δυσοδεία αποπνέει. Αίματα παντού. Sacred Globe, αυτό μπορεί να πουλήσει και τίποτα. Τσουζί. Δεν είναι τίποτα πιο γλυκό από το level up πάνω στην κατάλληλη στιγμή. Φτάνω στο Χωράντικ Μάλλους. Πού είσαι? Πήγα άδει.
Ο Σμιθ, ο αδερφός του... Οπ. Έκανε δύο φορές κλικ, ντάμ. Και η level 1 είναι... Level 1 είναι εκεί που είναι το waypoint, έτσι. Μικρή σημασία έχει, να πάμε σε ρί. Άμα δεν ψωφίσουμε. Ουπ, ουπ. Οι πόρτες είναι φίλοι μας, είπαν οι μεγαλύτεροι βετεράνοι του D&D. Το τρίκ που έχω είναι μπλε. Άμα είναι μπλε, να πάρουμε και το άλλο. Λοιπόν, σε αυτά τα δωμάτια πάντα υπήρχε εδώ μία πορτούλα, η οποία εδώ είναι highlighted. Εδώ δεν ήταν ποτέ highlighted, φαινόταν λίγο έτσι, αλλά έχει μία μυστική. Ζορίζει το πράγμα με αυτά τα mana wraiths. Ελπίζεις να απολογηθώ για τον background ήχο, εάν τον ακούτε. Τα μυστήρια βαράνε. Τύχης εδώ πέρα υπήρχε. Υπήρχε. Εντάξει, καλά πέρασε αυτός από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ένα εδώ είναι... τίποτα. Δεν θα έχει waypoint εδώ. Εδώ θα είναι το waypoint η επόμενη... περιοχή. Ω, θα περάσουμε όμορφα.
πετάω ένα dagger. Το έχω βάλει γιατί έχει πολύ fast attack speed. Πολύ fast attack speed, ναι. Very fast attack speed. Α, όχι. Fast attack speed. Αυτό ήταν, μου κάτσε καλά. Ξέρεις τι, είναι καλή η συμβουλή σου. Το ρόπαλο το έχω κυρίως για τα αντέντια. Έχει τζοδακόρια. Λοιπόν, ωραία, μισό λεπτό. Λες και δεν βρήκαμε το waypoint. Καλά θυμάμαι τον Τζέι Λένα. Θέλουμε Inner Cloister Catacombs 2 και η Αντέρα είναι στο Catacombs 4. Μισό λεπτό να κάνουμε ένα Identify. Λοιπόν. Good evening. Αυτό έφυγε. Αυτό έφυγε. Αυτό δεν ξέρω γιατί το πήρα. Μισκλικ. Αυτό έφυγε. Αυτό έφυγε. Ωραία. Θέλετε να πουλήσουμε τον Dirk και θέλετε ένα. Για να πάμε γρήγορα, θέλουμε ένα ωραίο fast οπλάκι. Οπότε να πάρουμε ένα σύμμυταρ το οποίο έχει very fast attack speed, λέω εγώ. Όχι διπλή σπάθα, γιατί παίζω με double swing. Είμαι swinger barbarian εγώ. Να βαράει πολύ γρήγορα, οπότε να πάρω ένα σημιτάρι. Η σάμπρε, το σίμιταρ με δύο σόκετς είναι καλό, να το κάνουμε χρυσό και μετά βάλουμε και κανένα διαμαντάκι. Οπα, λάθος, imbue. Τι λέτε? Α, no socketed, άκυρο. Είμαι για τα μάτια. Ας το βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Θέλω λευκό, λευκό, δώσε μου λευκό. Δώσε μου λίγο να δω, ο Γκίντ έχει σημείτα. Όλο μαλακίες πουλάς. Λοιπόν, και όμως δεν έχει μαλακίες, έχει superior axe, το οποίο θα ρουλάρει καλύτερα γιατί έχει καλύτερα damage. It is certain that we face the demon queen Andariel. Τι μου ρόλαρε. Κανονικό imbue είναι, κανονικά δεν τα σπαταλάς. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να ψάξω το waypoint στο Jail 1. Εντάξει, επειδή πάει καλά το βαράει. Επειδή βαράει.
επειδή βαράει γρήγορα. Θέλω να δω τι θα ρίξει η Αντάριελ. Συνήθως η Αντάριελ μου ρίχνει στο πρώτο kill τουλάχιστον ένα set item παλιά. Παλιά. Επίσης νομίζω ότι έχει διαφορετικά drop rates ή διαφορετική αντίληψη στο loot. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, υπήρξε μια ερώτηση στο φόρουμ εάν είναι καλύτερο σε γραφικά και animations από ότι το Grim Dawn. Νομίζω έχει ήδη απαντηθεί η ερώτηση από το βίντεο. Θεωρώ πολύ πολύ καλύτερα και με απόψη φωτορεαλισμό και αυτά. Το Grim Masters έχει τώρα από το Grim Dawn. Είναι σαν να παίζεις το παιχνίδι. Λέγοντας αυτά βέβαια, το Grim Dawn έχει άλλες αρετές. Έχουμε κανένα stamina potion? Δεν έχουμε stamina potion. Περπατάμε, περπατάμε, περπατάμε. Προφανώς για τους λόγους του stream, αυτό να το πω για τους φίλους συνπιουρίστες, συνοουσιντάδες. Προφανώς κάθε χάρτης ελέγχεται από πιθαμή προς πιθαμή, αλλά για τις ανάγκες του stream πάμε στην Αντάριελ, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά τα πράγματα, είστε λαϊκά παιδιά τώρα, ξέρετε. Κι όμως θα ασχοληθούν πάρα πολύ με το κατά πόσο αξίζει να είναι refurbished, γιατί υπάρχουν κατά καιρούς πάρα πολύ άσχημα remasters τα οποία δεν αξίζαν το καν τον τίτλο και ήταν από ένας γρήγορο cash grab. Νομίζω από αυτή την άποψη το remaster είναι άψογο. Και ας σου δώσω το παράδειγμα του Warcraft 3 που το reforged ήταν επικός απαράδεκτο. Συγγνώμη, απομακρύνουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο μάγος, ο σκέλετος mage, νάτος, bonus, bye. I can't carry you more. Στα πρώτα patch του Diablo 2 και ως μια τραγική ένδειξη, μάλλον μια ειρωνική ένδειξη αμπαλοσύνης και στο Diablo 3, όταν είχες Champion Pack από Dark Summons, ανέστηνε ο ένας τον άλλον. Μπορείς να σπαταλήσεις και 20 λεπτά να προσπαθήσεις να φας ένα pack. Και αυτό ισχύει και για τους Hero Fans
ιεροφάντες στο Act 3 που έκανε χείλο ένα τον άλλον. Φυσικά αυτό πατσαρίστηκε μετά γιατί ήταν ατέρμονος κύκλος. Κάνει τόσα level up και δεν έχω ανοίξει το strength. Πού το θέλει, ας βάλουμε 21 stat points remaining, like a boss. Τα στατιστικά έχει και έξτρα στατιστικά, βλέπετε εδώ πέρα, τα οποία αυτά δεν βγαίνανε ποτέ παλαιότερα, αλλά εντούτοις αλλάζει το scale set. Οπα. Να δούμε με την τρίνα πώς θα πάει. Πάμε. Μόνο φάρμα ωραία για όλιδες, γι' αυτό έβαλα εδώ πέρα το τσαπί, το ξεάχυρο στήρι, πως το λέτε εσείς οι farmers, οι Κινέζοι farmers. Όχι, Παναγία, είναι πάρα πολύ αργό. Όχι. Μισ κλικ, σκατά. Μόνο και μόνο επειδή έβαλα health. Και αυτός είναι ο λόγος που κρατάμε τα πόσιο κακό ψόφο. Εσύ βαριέμαι να πάω στην πόλη. Long staff δεν θέλουμε, κεράκια. Απλώς για το συγκριτικό, έτσι. Νομίζω σε μία από τις δύο άκρες είναι. Κλασικά θα είναι την τελευταία γωνιά που θα ψάξω. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους του stream, ακόμα και αυτούς που μας βλέπουν και δεν ομιλούν. Έχει αρχίσει και γίνεται ενδιαφέρον το παιχνίδι όπως βλέπετε. Το ζήτημα είναι ότι έχουν διορθώσει την AI, την Artificial Intelligence, και ο λόγος που το έχουν κάνει αυτό είναι για το Diablo. Όταν ήταν στις μικρές αναλύσεις, ουσιαστικά είχαν σχεδιάσει την τεχνητή νοημοσύνη του παιχνιδιού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κάθονται όλα τα τερατάκια όσα φαίνονται έξω από την οθόνη, και μιλάμε τώρα για τις τετράγωνες οθόνες, δεν το βλέπετε εδώ καλά που είναι τα όρια, εδώ είναι το όριο περίπου, δεν είναι εδώ. Να κάθονται έξω και να περιμένουν απλώς τον ήρωα να πλησιάσει. Προφανώς αυτό δεν ισχύει εδώ, όπου βλέπετε ότι είναι ενεργοποιούνται ταχύτατα.
πες μου ότι είσαι εδώ. Όχι, εδώ είναι το σεντούκι. Και από εκεί που είχαμε όλο potions και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, ζορίζει το πράγμα. Τα γαντάκια είναι καλά, δεν τα κάνω. Λοιπόν, εδώ ψάχνουμε waypoint. Και συνήθως ήταν στην άλλη μεριά. Καταπληκτική ανάλυση αράχνης, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Αυτό είναι Technical Alpha, στηρίζουν κάποια... Οπα, συγγνώμη. Λοιπόν, Tactical Waypoint εδώ θα παίξει, παιδιά. Είναι Technical Alpha. Κάνουν κάποια ζητήματα να ελέγξουν, να δουν bugs και αυτά. Θα βγει λογικά το Δεκέμβριο. Φαίνεται ότι είναι αρκετά έτοιμο. Να τα πούμε όλα. Σίγουρα θα έχουν κάποια άλλα πράγματα να κάνουν. Επίσης, όποιος έχει κρατήσει τα saves, λένε ότι θα είναι πλήρως συμβατά. Το πιάνει χώρο. Και αυτό. Προφανώς έτσι. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι θα φτάσει το level 15, τα κάνουμε όλα. Great Old One, ναι, ο Summon Answer σου θα αναστηθεί. Χα, καλό, Είπαμε ότι τα βάλουν κατά τύχη έτσι να το δοκιμάσουν και είναι πλήρω συμβατά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω επιχειρήσει να το κάνω τώρα με τα παλιά saves, γιατί τα έχω σε ένα σκληρό δίσκο ο οποίος είναι... Δεν έχω βρει την κατάλληλη, το κατάλληλο καλώδιο για να τον ενεργοποιήσω εδώ πέρα. Θα δοκιμάσουμε. Φτάσαμε, όχι στο waypoint, στο level 3. Διαψεύθηκα. Μου κάνει εντύπωση το πως κατάφεραν τόσο μπάχαλο να τα κάνει... στο Warcraft 3, δεδομένου ότι το Starcraft η remaster έκδοσή του είναι πάρα πολύ καλή. Σε παρακαλώ, ψόφια. Πες μου τι έχεις. Δεν μας νοιάζει το cold προς το παρόν, η Undariel έχει μόνο poison. Poison running through my veins.
άλλη μια επιτυχημένη επιλογή στο μονοπάτι που επιλέξαμε. Άλλο ένα level up, την πιο γλυκιά στιγμή. Λοιπόν, έλα τα γνώμη αυτά, δεν έχει νόημα καν. Τι level είμαστε, 16. Φουφ, πετύχαμε το waypoint. Το οποίο, όπως βλέπετε, δεν είναι όλο ίδιο. Δεν έχω εξερευνήσει πίσω εκεί. Σκατά που να κάνω γύρω. Ωραία, μιας και αναφέρθηκε από το stream, ποιο θα θέλατε να είναι το παιχνίδι που πρέπει να γίνει remaster και δεν έχει γίνει ακόμα? Classic. Classic. Πού ήταν η είσοδος? Παρακαλώ τον mod να κικάρει τον Ragnar. Έχει κρατήσει πάρα πολύ αυτό το αστείο. Ρε παιδιά, το Kotor το θεωρείτε... το θεωρείτε παλιό παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι παλιό το Kotor. Dawn of War, ναι. Α, τα βαμπύρ. Πολύ ωραία το ανημέσιο τους. Πολύ ωραία. Το Dawn of War το 1 γίνει, ναι. Planescape Torment έχει γίνει remastered. Παίζει σε σύγχρονα συστήματα. Mist Raven, Mist έχει γίνει πόσες φορές remastered για να παίξει και καλά και έχει πολλές μηχανές αναβαθμίσεις. Τώρα συζητάμε για να δώσω, επειδή λέει ο Χέλιον στο stream ότι το Kotor βγήκε όντως πρόπερση, αλλά του μάτωσαν τα ματάκια όταν πήγε να το παίξει και ειδικά ήρθε μετά το Mass Effect. Θυμόμαστε ότι το Diablo το 2 φαίνεται έτσι ενώ φαινόταν έτσι. Thank you.
λοιπόν, ώρα για ξύλο. Tactical placement. Πρώτα τρώμε όλους τους αμάνους. Amulet. I am over here. Πολλά λεφτά. Προφανώς δεν είναι για τους παλαδίνους. Jesus, Jesus. Λοιπόν, ρωτάω το stream τι θέλει. Θέλει να παίξουμε τσάτσικα ή legit. Το τσάτσικο είναι, ρίχνουμε fulminating potions μέχρι να ψοφήσει. Ιδάλλως πάμε head-on, αντρίκια. Face tank βλέπω εδώ πέρα. Ας πάμε να αδειάσουμε πρώτα. Αυτό είναι το max που μπορεί να πουλήσει κάποιος. Attack rating καλύτερο. Sorry ρε παιδιά, ξέρω ότι έχει αυτό, αλλά παλιές συνήθειες. Μετά από τόσα χρόνια, παλιές συνήθειες. Quick save. Πατάς escape και αμεθεία save and exit. Το καλύτερο quick save. Πασοκάρα που ρωτάς. Αυτό είναι το quick save στον Diablo 2. Αγνές εμπειρίες. Oh, πάμε έτσι, face tank. Why not? Why not? Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι το stream είναι άνω το 18, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις απεικονίσεις γυναικών που συνέβηκαν πριν 20 χρόνια. Είναι μέρος της κουλτούρας. Αλφα πήρα κάνοντας, εκφράζοντας ενδιαφέρον και επιθυμία στο site του Μορκό. Ανακοινώθηκε το παιχνίδι στην BlizzCon. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Μπορεί να κινήθηκαν υπογεννήματα στην Blizzard και να μου στείλανε κλειδί. Πριν δύο μέρες, δεν είναι. Είναι μόνο για σήμερα. Είναι μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν είναι. Οπ. Πριν δύο μέρες είναι αργά. Πύρμη, για έλα από εδώ.
Πού. Για τη δουλειά που είχε γίνει πιστεύω ότι τα 40 ευρώ τα αξίζει. Πλήρωσε. Crystal Sword είναι πολύ δυνατά. Πότε ψόφισε αυτή? Κάποτε. Δεν ξέρουμε πότε βγαίνει η Ultra GR. Ούτε καν το ίδιο δεν έχουμε. Ούτε καν. Είστε έτοιμοι να πάμε στους υπονόμους? Γιατί μπάγκαρε? Α, ναι, ήταν της Αντάριελ μια επίλη. Έχει control click, απλώς ξεχνιέμαι. We traveled east, over the mountains and into the vast deserts of broken lands. As the days passed, my companion told me of himself, that he had once been a great warrior. And that a dark and secret. Ζορίζεται, θα το κλείσω. Greetings, honored traveler. Halt, you may not pass. You may not pass. Μια ζωή, Κέιλα. Να τη φάρα. I know much about the ancient religions. I was trained as a paladin of Zakharum in the Eastern Koras Temple many years ago. Αυτά είναι οπλάκια. Λοιπόν, πάμε στους υπονόμους. I've heard that you are responsible. Θυμάμαι καλά, έχει δύο υπονόμους, δύο εισόδους.
Μία είναι εδώ, νομίζω έχει και μία άλλη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε. Θα έρθει κανείς να παλέψει. Α, ναι, στο πρώτο δεν ήταν, στο πρώτο επίπεδο δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, για όσους θυμούνται παλιούς, εδώ ο Τσουρνέκης γκρίνιαζε, γιατί προφανώς τον Διάβλο το είχε τερματίσει μόνο στο normal. Γκρίνιαζε διότι ο Πάλαντιν θεωρούσε ότι έχανε πάρα πολύ εύκολα από range χαρακτήρες, κυρίως εδώ, και έτρωγε πάρα πολύ ξύλο στο Τσουρνέκης. Ξέχασα να πάρω potions. Θα ψηφίσω. Healing, οπότε τι συζητάει το stream για να καταλάβω, δεν σας άρεσε τον Diablo το 2. Εντάξει, τι grind ήταν και το endgame του ήταν και άσχημο. Πέρασε πολλές αναβαθμίσεις και patches για να φτιάξει το game του και πάλι ήταν grindy endgame. Η series του παιχνιδιού ήταν. Αλλά δουλεύει όπως είναι και στο ΠΟΕ, με τα landers ήταν ουσιαστικά να διορθώσουν την οικονομία και να ξαναδώσουν μια καινούρια αρχή σε όποιον ήθελε. Αλλά υπό αυτήν την άποψη και το Path of Exile έχει πολύ καλύτερο grind system, γιατί είναι εμφολευόμενο μέσα σε μία οργανική σύνθεση και αλληλένδετων ψυχίων του game. Έχεις το Atlas Map, έχεις όλα αυτά και grindάρεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι ότι εντάξει, okay, θα πάω τώρα Speed Skin, μετά θα πάω να κάνω το Bug Run, μετά θα κάνω Cow Levels. Μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα, ασχέτως τι είναι το Diablo το 2 αυτή τη στιγμή, είναι νοστάλγια και φυσικά να το παίξουμε, αλλιώς δεν αφιβάλλω ότι θα είναι κάποιος ο οποίος θα λιώσει αρκετές ώρες. Χάσαμε ένα waypoint, Klein, δεν θα ξανάρθουμε στα series ούτως ή άλλως. Είναι να παίξεις και αυτά να το ευχαριστηθείς όταν όπως έκανες πριν 20 χρόνια. Αν υπάρχουν και κάποια mod supports τα οποία... γιατί υπάρχουν πολύ καλά mods για το Diablo 2, αυτό θα είναι ευχάριστο και θα δώσει και περισσότερη ζωή στο παιχνίδι. Αλλά δεν νομίζω να μπορείς να συγκριθεί ποτέ με το ΠΟΕ ή το ΠΟΕ 2.
είμαστε ακόμα level 16. Level 3 έχει ήταν πάντα νομίζω σε σχήμα σταυρού. Νομίζω όμως. Κάναν δύσκολη τη μάχη, έβαλε ένα mage από κάθε element. Βλέπετε ότι φαίνεται πίσω από το globe τι παίζει. Λοιπόν, πρέπει επιγόντως να πάρουμε κάτι της καναζονάρι παραπάνω. Νομίζω δεν είναι του attack rating την αύρα ο Merc, αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιον δίνει ως... Ξέρω σίγουρα ότι έχω πρόβλημα στο attack rating, 83%. Αυξηθεί το dexterity. Μόλις είδατε είναι το Holy Bolt του Paladin. Καλά πέρασε κι αυτός. Πώς θα του βάλουνε κεφάλι λίγου πάνω. Όντως, κάνα διάφορα Frankenstein εδώ. Αυτό ισχύει και πριν. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ, όντως. Thank you.
πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε το stream για να πάρουμε το Horror Cube. Α, πάμε να μιλήσουμε στην άδεια για το reward. Δεν θυμάμαι καν τι ήταν. They say that the taste of vengeance is... Τρίτη σκύλη ήταν μόνο. Το Rocky Waste θα μας ενδιαφέρει, α. Δίκιο για αυτό το dungeon, τις το έζλες, ε. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει map hack στην που είναι technical, δεν έχει κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγάλει, ναι. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ αυστηρά από πλευράς hacking. Ζητηματάκια στην απόδοση, θα έλεγα, τις επιδόσεις. Πάλι από τελείως λάθος σημείο πήγαμε. Τα κόστρια κάνουν τη ζημιά συνήθως. Γιατί κάνουν chill, chill, chill.
επιδιώξω, δεν ξέρω αν θα είναι άμα το καταφέρουμε αύριο, μήπως συνεχίσω το stream, γιατί είμαι πολύ περίεργος από όλα αυτά, να δω πως φαίνεται το Arcane Sanctuary. Έχω χάσει την έξοδο. Καλησπέρα στον κύριο Κελούριελ. Μπράβο σας, πολύ καλή δουλειά. Χεράκι, κύριε Κελούριελ. Δεν το έχω δει, δεν το είχα δει. Και έλεγα πως κάνει zoom in, zoom out. αυτό πάει. Avatar. Το τσί το είχαμε δείξει, ναι. Θες να πεις ότι χάσαμε τα βυζιά της Undaryl Zoomed In, ναι. Εκ του μακρόθεν
Εκτενώς κύριε Κελούρια, για τους μηχανικούς είναι όντως δεν υπάρχουν λόγια. Τα παλικάρια χρειάζονται όχι μόνο αύξηση. Πάμε για τον τάφο. Αι τότε το επούτηκατ. Πρέπει να το πω. Έχει αναλλαγές μέρες και νύχτες από ό,τι βλέπω. Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ πολύ περισσότερο το Act 3 παρά την έρημο. Τουλάχιστον στο Act 3 μπορούσα να αποκρυπτογραφήσω το που μπορώ να πάω. Στην έρημο είναι απλώς να βρεις το κατάλληλο σημείο. Χέλιον, είμαστε μειοψηφία γενικά, το Act 3 το μισούν πάρα πολύ. Α, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάντα σαν πύλα όλοι αυτοί. Απλώς θέλαμε περισσότερο την ανοιχτή περιοχή του Traveling Call. Και του καλή μου, όλο το flail, ήταν όλο το questline, ήταν εξαιρετικό. I can't carry anymore. Χάσει κλασικά τον τάφο. Είναι πάνω. Είναι πάνω, ε. Είδατε το bling bling πως έφευγε στον αέρα.
pixel zoom, αλλά sorry. Λοιπόν, υπόσχομαι πριν τη λήξη του stream θα ξαναεπισκεφθούμε την Andariel. Πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε για waypoint πρώτα και νομίζω στο Halls of the Dead στο 3 είναι το cube και είναι εύκολο το 3, απλώς πρέπει να βγούμε το 2. Υπενθυμίζω ότι είμαστε στο normal, το επίπεδο εδώ που τα επίπεδα δεν είναι τόσο περίπλοκα στα επόμενες δυσκολίες όπως έχουν ήδη πει, είναι δεδαλώδες καταστάσεις. Όχι ρε, δεν βάζω skill point. Περιμένω το level 18. Classic. Το 3 είναι άδειο. Εδώ. Τίποτα. Ούτε καν στα mastery δεν μου βάλει. Πώς είχα πράγματα. Παίζουμε σωστά το παιχνίδι. Μου δίνει. Thank you.
Εγώ αυτό δεν το ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό αφού shortcut. Δεν πειράζει. Ήρθα να αγοράσουμε κανένα καλό όπλο να ούμε για το εδώ ζωήσω μας τελεφίλες. Πάγκρα. Λοιπόν. Πάρουμε μια superior chain mail. Regenerate mana 8%, attack rating, life. Κάτι jewels εδώ. Πρέπει να βάλω το poison damage. Εδώ δεν θα είναι, αντιπάω, αλλά δεν θα είναι γιατί νομίζω είναι, πηγαίνει πάντα κεντρικά. Εδώ θα κάνει κύκλο. Ήταν δυνατός, αλλά πάλι ο Druid περισσότερα builds caster κάνανε, δεν κάνανε. Εκτός άμα έκανε και werewolf, αλλά νομίζω ήταν πολύ σπάνιο δυνατό build Druid summoner, ας πούμε, με λυκάκια και ρέιμα και αυτά. Αν κάνω λάθος όμως.
Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε το stream, σας υποσχέθηκα να επισκεφθούμε ξανά την Αντάριελ, το οποίο και θα κάνουμε ευθύς αμέσως, μόλις μπουκώσω με τα κατάλληλα πόσιο. Κάνουμε ένα identify εδώ, εσύ health. Νομίζω το placement των NPCs στο Act 2 ήταν το καλύτερο δυνατό από όλα. Ίσως... και εντάξει, το 4 δεν μετράει τόσο γιατί ήταν 2 NPCs και δεν μπορούσε να μιλήσει και τόσο πολύ μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι άμα βάλω players 8 θα ζωήσει πάρα πολύ, αλλά σίγουρα θα ξεκλειδώσει το frenzy μέχρι το τέλος του Act 2. Είμαστε single player, οπότε ο χάρτης έχει σωθεί, μόνος δεν έχει τόσο πολύ βαβούρα στο να βρούμε την είσοδο, ελπίζω δηλαδή. Αργεί πάρα πολύ να φορτώσει, δεν μου αρέσουν αυτά, μάλλον δεν θα πάρω. Λέτε να κόλλησε. Είναι η πρώτη φορά που μου κολλάει. Θα το ξανατρέξω. Νομίζω θα πάρει μπρούς και σε εσάς τώρα. Έτσι άδοξα θα λήξει το stream μάλλον. Ποιος έχει ώρα να το σου.
λουλούδια σημαίνει ότι έχεις προτεραιότητες, αυτό είναι. Λοιπόν, σημαίνει ότι φάγαμε μία φορά, δεν σημαίνει ότι δεν θα μας ισιώσει τη δεύτερη. Καθαρίσαμε όλα. Πάμε για ένα scroll of identify. Of identification. Μια κόπια σε. Έδωσε, οπ. Νόης. Αχ, πάνω που είπατε για δύο τσεκούρια. Ορίστε. Εδώ, διπλοπέλεκης. Ο ξυλοκόπος. Οπ, οπ, οπ. Παιδιά, εδώ με τα μεσονύχτια στο αρκείο για ροζ βραδιές με την Ανταριέλ. Σας χαιρετούμε και εμείς από το stream, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Δεν ξέρω αν πιστήκατε εν πάση περιπτώσει. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι τουλάχιστον εντυπωσιασμένος από όλο το σκηνικό. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Καλό σας βράδυ. Ο Βάρβαρος σας χαιρετά.